Πετών Ζουρούδη, έχεις γράψει δική του ιστορία εδώ μέσα στο αυτό το γήπεδο. Είσαι ένας από τους παίκτες που αγαπάει ο κόσμος της Χαλκίδας. Σήμερα είσαι σαν αντίπαλος βέβαια, αλλά τα σχόλια που ακούσαμε απ' έξω ήταν πολύ, πολύ καλά για σένα. Δύο λόγια γι' αυτό και μετά θα πούμε για το παιχνίδι. Εντάξει, σαφώς έχω περάσει 2,5 καταπληκτικά χρόνια εδώ. Βέβαια, είναι πριν 2 παγκόσμιους πολέμους που λέμε, πριν πολλά χρόνια. Αλλά πραγματικά ήταν τότε το ξεκίνημά μου στην ουσία, γιατί πραγματικά τότε είχαμε και πολύ καλή ομάδα. Και τις 3 χρονιές δηλαδή που ξεκίνησα, γιατί είχα φύγει στα μισά της Τρίτης. Σίγουρα και με τον κόσμο θυμάμαι από τότε, δηλαδή υπήρχε δέσιμο. Γιατί βλέπανε ένα πιτσιρικά τότε που, παρόλο που δεν είναι από εδώ, ότι έδινε τα πάντα για την ομάδα. Και νομίζω τότε είχαν καταγραφεί με κάποιες σημαντικές νίκες, κάποια γκολ που είχα πετύχει. Μάλιστα. Προφανώς τον ευχαριστώ, εντάξει, που υπάρχει αυτό το δέσμο. Ναι, δεν έχει τύχει σαν παίχτης να είχα έρθει σαν αντίπαλος. Έγινε τώρα, βέβαια, εντάξει, είχαμε έρθει και πρόπερση που είχα παίξει ένα φιλικό με την Ακαδημία που ήμουν Δόξα Άνοιξης σαν αντίπαλος. Τώρα, σαν προπονητής πλέον, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Να δούμε. Μπορεί κάποια στιγμή οι δρόμοι να ξανα. Παρακολούθησε τη Χαλκίδα. Ναι, βέβαια. Πώς νιώθεις ότι αυτά τα χρόνια όλα είναι σε χαμηλή πτήση, να το πω έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κρίνω εγώ κάποια πράγματα. Απλά το μέγεθος της Χαλκίδας, προφανώς κάτι δεν γίνεται έτσι όπως πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει η ομάδα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω έπρεπε να είναι Super League και τέτοια, αλλά αν δείτε ποιες ομάδες τελεχούν τόσα χρόνια, δηλαδή από τότε που μιλάμε, πριν 23 χρόνια που ήμουν εδώ, που είχα έρθει αυτά τα 23 χρόνια, εντάξει, είχε κάνει 1-2 ξεπετάγματα μέχρι εκεί για λόγους που τους ξέρετε καλύτερα εσείς. Δεν νομίζω ότι η θέση της Χαλκίδας. Ας ελπίσουμε φέτος που γίνεται καλύτερη δουλειά να δούμε μια Χαλκίδα. Είναι το θέμα. Εγώ πιστεύω, ναι. Νομίζω τώρα σας λέω, επειδή εντάξει, εγώ είμαι εκτός, ότι όντως ενδιαφέρομαι, γιατί πάντα είχα φίλους και έχω ακόμα και τώρα και παιδιά στη διοίκηση και στο team και στους παίκτες. Δεν είναι το θέμα να γίνει κάτι μια χρονιά. Είναι κρίμα δηλαδή να μιλάμε για τέτοιο μέγεθος εδώ και να λέμε, ας φέτος πάει να γίνει κάτι καλό. Δηλαδή και να γίνει και για φέτος και για 1-2 χρόνια, δεν νομίζω. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εδώ. Σαν πόλη, σαν κόσμο, σαν δυναμική, να γίνει κάτι μακροπρόθεσμα. Δεν μιλάμε για μια χρονιά, αν θα γίνει κάτι καλό. Μάλιστα. Πέτρο, να πάμε στην ομάδα σου τώρα, τον Άγιο Ιερόθεο. Παίζεται τρίτη θήκη, δεν παίζεται φέτο. Καμά θήκη παίζουμε. Έχει γίνει μια εντελώς καινούργια προσπάθεια από το μηδέν. Δηλαδή, πέρσι ήταν 2 δελτία μόνο από πέρσι. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαστε εντελώς από το μηδέν. Είναι πάρα πολύ νεανική ομάδα. Είναι κάτι που μου αρέσει εμένα, δηλαδή στο ξεκίνημά μου, δηλαδή να βοηθήσω όσο μπορώ με την εμπειρία μου, από τη θέση προπονητή βέβαια. Παιδιά που έχουν θέληση. Γιατί αυτό που είχα μάθει δηλαδή και από τότε με τους προπονητές που είχαμε τότε, τον κύριο Φιντάν, τον κύριο Παντέλη, αν δεν έχεις θέληση, αν δεν το αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν γίνεται. Και κυρίως αυτές τις κατηγορίες για να διακριθείς θέλει να το έχεις στο ύψιστο βαθμό. Να έχεις θέληση για διάκριση. Σε αυτό έχουμε δώσει μεγάλη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είναι προετοιμασία για μας. Είμαστε από εβδομάδα με πολλές συνεχόμενες διπλές προπονήσεις. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πιο πολύ για τα παιδιά, έτσι λίγο να το ευχαριστηθούν που είναι εξαιρετικό και το γήπεδο εδώ της ομάδας. Προχωράμε, αλλά ναι, ετοιμαζόμαστε. Το ειδοποιώ στοιχείο, το είδες εδώ στο γήπεδο. Έχουμε προβολής μετά από τόσα χρόνια. Ναι, αυτό ελπίζω να δουλεύουν τουλάχιστον. Δουλεύουν, εντάξει. Σας είπα, εντάξει, εδώ υπάρχουν δυνατότητες για μεγάλα πράγματα. Μάλιστα. Και μέσα και γύρω από την ομάδα, ξέρω, μακάρι να γίνει που γίνεται, ξέρω την προσπάθεια κυρίως με το Σάκη, τον Παλαιολόγο που είμαστε, όχι φίλοι, απλά φίλοι, είμαστε αδέρφια με το Σάκη. Το ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια. Μακάρι να στηριχθεί και να μην είναι για μια χρονιά, για 2 χρονιές. Πώς την είδες στην ομάδα, σαν ομάδα, αγωνιστικά τη Χαλκίδα? Εντάξει, σαφώς 1-2 παιδιά που τα ξέρω, όπως το Δημήτρη Ζηλιώτη τον είχα από τον Πανετολικό. Δηλαδή είναι παιδιά που, εντάξει, για κακά τα ψέματα, η Χαλκίδα ετοιμάζεται για άλλη κατηγορία. Εντάξει, άλλα δεδομένα γάμα εθνικής, άλλα δεδομένα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι. Και οι άνθρωποι που είναι μέσα, ότι δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα, τουλάχιστον στο τοπικό πρωτάθλημα. Απλά πέρσι ήταν η ατυχία που και πέρσι νομίζω είχε ξεκινήσει κάτι καλό. Έγινε αυτό με την πανδημία που κάποιες ομάδες αδικηθήκανε, ενώ ήταν ο προβιβασμός πιο εύκολος πέρσι. Τώρα είναι μια διαδικασία, από ό,τι έχω ενημερωθεί, αυτό με τις 7 ομάδες που θα μπλεχτούν, οι 3. Καταλήγω πάλι εκεί που ξεκίνησα. Εμείς, Πέτρο, δεν πιστεύω η Χαλκίδα να μπαίνει σε διαδικασία να. Θα είσαι πάντα ευχαριστός βέβαια στην Εύβοια και στη Χαλκίδα. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Ευχαριστώ. Και ό,τι το καλύτερο βέβαια. Ευχαριστώ. Και εγώ εύχομαι ολόψυχα του χρόνου να είναι η ομάδα γάμα εθνική. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ευχαριστώ.